Λοιπόν, παιδάκι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο και πρέπει να είμαι ταχύτερος γιατί θέλω να μοιράσω 5 συμβουλές για το πώς κατάφερα να βγάλουμε αυτήν εδώ τη λήψη, παιδιά. Δεν υπάρχει, επιτέλους πιάσαμε τον ήλιο. Εμείς όλοι οι καλλιτέχνες θέλουμε να πιάσουμε τον ήλιο με το μοντέλο μας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο καραμπουνάκι των Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, και τώρα θα σας μοιράσω πώς τα κατάφερα. Πρώτη συμβουλή, παιδιά, έρευνα. Ήξερα ότι πέφτει ο ήλιος σε εκείνο το σημείο, δεν ήξερα όμως πού και πώς και όλα που πρέπει να στηθώ. Πρέπει να πάω να βρείτε την τοποθεσία, που θα βάλετε το μοντέλο και το πώς πέφτει ο ήλιος. Γιατί ο ήλιος δεν πέφτει κάθετα, παιδιά, πέφτει διαγωνίως. Και στο συγκεκριμένο σημείο, για όσους ενδιαφέρονται, πέφτει ανάμεσα σε δύο μεγάλους δοκούς, όπως βλέπετε εδώ, και πέφτει από εδώ, παιδιά, διαγώνιος, και έρχεται σε αυτό εδώ το σημείο. Δεν είναι πάντα το ίδιο, δεν είναι σε όλους τους μήνες το ίδιο. Αυτή ήταν στα τέλη Μαρτίου και αυτό πρέπει να το δείτε μέσω από τις εφαρμογές που υπάρχουν για τον ήλιο. Αυτή είναι όλη η έρευνα. Δεύτερον, τρίποδας, παιδιά, δεν το συζητώ για να τα έχετε όλα εστιασμένα. Τρίτον, ρυθμίσεις, αν θέλετε ένα συγκεκριμένη σιλουέτα να πιάσετε διάφραγμα 10-11, ISO 100, γιατί δεν θέλετε κόκο. Τέταρτον, με το μοντέλο επικοινωνία την όλη διαδικασία αυτή εδώ πέρα, γιατί είναι όλα θέμα δευτερολέπτων και το που πρέπει να στοσίσετε, πώς να σηκώσει το χέρι, σε ποιο σημείο να είναι σταθερό. Πρέπει να υπάρχει μια αλληλεπίδραση καλή. Και πέμπτο σημαντικό, βαρά τα αλίπητα με το κλίστρο σας, γιατί όλα είναι θέμα κλάτων δευτερολέπτων και ο ήλιος κινείται. Δεν περιμένει εσάς, όπως πρέπει να είστε ταχύτητοι με τον εξοπλισμό σας. Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε το hashtag μου για να μπορώ να βλέπω την τέχνη σας, παιδιά, στο Instagram. Ελάτε πείτε και ένα γεια, παιδιά, εδώ στο Instagram. Okay. Μην είμαστε ντροπαλοί. Εύχομαι να βοηθήσει. Αφήστε μου τα σχόλιά σας κάτω από το επεισόδιο. 10 δευτερόλεπτα. Τι λέμε, let's go!